Κύριε Δήμαρχε, το τελευταίο διάστημα είδαμε ότι ήρθαν πάρα πολλοί υπουργοί, υφυπουργοί, επισκεφθήκαν το νησί μας και το Δήμο. Αν τέθηκε από εσάς το θέμα του χωροταξικού, τι ενημέρωση έχετε, διότι εδώ και δύο χρόνια πιστεύω ότι υπάρχει τεράστιος εμπαιγμός όσο αφορά το χωροταξικό του νησιού μας. Και αν θυμάμαι καλά, αυτό το οποίο είχε πει ο υπουργός πριν κοντά δύο χρόνια που είχε έρθει, είναι ότι η ημερομηνία η οποία πρέπει να έχει γίνει η μελέτη είναι 31 Δεκάτου του 2025. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν θα προλάβουμε την τελευταία ευκαιρία που έχουμε για το νησί μας για να έχουμε αυτό που ευελπιστούμε. Οι υπουργοί που ήρθαν, να τα απαντάμε μία-μία, δεν έχουν σημειώσει κιόλας. Οι υπουργοί που ήρθαν δεν είχαν σχέση με το χωροταξικό. Ήταν ο Υφυπουργός Εθνικής Αμήνης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών. Παρ' όλα αυτά τέθηκαν θέματα ευρύτερα. Δεν τέθηκαν θέματα μόνο που αφορούν τα υπουργεία. Τέθηκαν θέματα και με τους σεισμούς, τέθηκαν θέματα και με το χωροταξικό, τέθηκαν θέματα και για την ακρίβεια και για τα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια και για τις αδυναμίες και την ελλειπή στελέχωση που έχει ο Δήμος και τις χρηματοδοτήσεις, τα πάντα. Στον καθένα με μια διαφορετική ατζέντα. Δεν ήταν όμως κάποιος συγκεκριμένος που θα μπορούσε να απαντήσει αυτή τη στιγμή το θέμα του χωροταξικού από τους υπουργούς που ήρθαν εδώ. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά μια συνέντευξη που είχε ο βουλευτής στο ραδιόφωνο. Ήταν, θυμάμαι καλά, αρχές Φεβρουαρίου, ότι τέλος Φεβρουαρίου θα έχει υπογραφτεί με τον ανάδοχο όσον αφορά το έργο της μελέτης. Έχουμε φτάσει Μάιο. Νομίζω ότι είναι η στιγμή να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε ένα έγγραφο, ένα ψήφισμα από εδώ από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο καιρός περνάει και θα χάσουμε την ευκαιρία. Εγώ το τονίζω ότι πρέπει να το δούμε πάρα πολύ. Αν και εμείς και ο Δήμος Δυτικής Σάμου, ακόμα και η Περιφέρεια, πρέπει μαζί να κάνουμε μία επιστολή, έτσι ώστε να πάρουμε μία συγκεκριμένη απάντηση. Έχει γίνει διαγωνισμός, υπάρχει ανάδοχος, έχει υπογραφεί σύμβαση. Πότε θα υπογραφεί η σύμβαση? Αυτό. Ωραία, υπάρχει ανάδοχος, όπως γνωρίζουμε. Εν πάση περιπτώσει. Δουλεύω το. Υπάρχει ανάδοχος. Εύλογο είναι η αγωνία σας, κύριε φίλε Μιχάλη μάλλον, και η αγωνία όλων μας και όλων των Σαμίων. Έτσι. Κανένας δεν έχει κάποιο διαφορετικό σκεπτικό. Όλοι θέλουμε να δούμε ένα τόπο το οποίο να του δοθεί ευκαιρία για ανάπτυξη που το στηρέθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχουμε κανένα θέμα να συνεργαστούμε και με το Δήμο Δυτική Σάμο. Ούτως ή άλλως έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, αλλά καθώς και με την Αντιπεριφέρεια, να τρέξουμε όλοι μαζί κάποια πράγματα. Ούτως ή άλλως είναι υποχρεωμένο ο χωροτάκτης που θα αναλάβει και το γραφείο να έρθει κάτω να κάνει μια διαβούλευση τόσο και με το τεχνικό επιμελητήριο που είναι και οι αρμόδιοι που γνωρίζουν πολύ καλύτερα τα θέματα του χωροταξικού, όσο φυσικά και με το Δήμο. Εμείς θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ήδη έχουμε μιλήσει με όλους τους προέδρους των χωριών, μέσω των συμβολίου τους να φέρουν κάποιες προτάσεις, άσχετα αν αυτές είναι λογικές ή όχι. Αυτό να το κρίνει η υπηρεσία. Δηλαδή, τι νομίζουν και πώς φαντάζονται ότι θέλουν να ευνοηθεί ο χώρος του χωριού τους, όχι το χωριό μόνο, αλλά όλος ευρύτερη περιοχή που έχει να κάνει με τα όρια ενός χωριού και τι προτάσεις θα πρέπει να γίνουν για να ενταχθούν μέσα στο η μελέτη του χωροταξικού. Ο κάθε πρόεδρος λοιπόν, ήδη κάποιοι το έχουν θέσει θέμα στα συμβούλια τους, μπορεί να είναι πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολο να γίνουν, γιατί ο κάθε πρόεδρος μπορεί να μην έχει τις συγκεκριμένες γνώσεις. Αυτά θα τα μελετήσει η υπηρεσία, θα τα δει και η σύμβουλοι οι οποίοι ασχολούνται με το χωροταξικό, για να έχουμε έτοιμες προτάσεις να μπορέσουμε με το που θα έρθουν οι μελετητές να πούμε ότι εμείς έχουμε τις προτάσεις μας, έχουμε αυτό το πράγμα για τους Μαυρατζαίους, έχουμε αυτό για το Παλιόκαστρο, έχουμε αυτό για το Μεσόγεια, αυτό για το Βαθύ γενικότερα.